Η ώρα 0 για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς έφτασε στα νοσοκομεία ολόκληρης της χώρας, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Η προϊσταμένη της εντατικής του νοσοκομείου Κομωτινής Μαρία Κουρτούμα, μιλώντας στον Χρόνο, είπε πως δουλεύει 31 χρόνια στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεται, καθώς έχει τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν ανήκει στους αντιεμβολιαστές, αλλά δεν εμπιστεύεται το συγκεκριμένο εμβόλιο. Επίσης τονίζει ότι είναι κατά της υποχρεωτικότητας που επιβάλλει με απολυταρχικό τρόπο η κυβέρνηση. Ονομάζομαι Κουρτούμα Μαρία, είμαι η προϊσταμένη της εντατικής, δουλεύω εδώ και 31 χρόνια στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή που βλέπετε, που είναι μαζεμένοι έξω όλοι οι συνάδελφοί μου, γίνεται γιατί σήμερα είναι ουσιαστικά 1η του 2021, είναι η μέρα της αναστολής μας, εμείς οι οποίοι δεν έχουμε κάνει εμβόλιο. Λέμε ότι δεν είμαστε αντιεμβολιαστές, είναι κάτι λάθος το οποίο εκφράζεται έτσι γενικά στον τύπο. Είμαστε κατά του συγκεκριμένου εμβολίου. Δεν θα σας επεκταθώ, δεν θα πω τίποτα για το εμβόλιο. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε, ότι όλοι έχετε ακούσει διάφορα. Όμως είμαστε και κατά της υποχρεωτικότητας, της οποίας επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο τον απολύτως απολυταρχικό. Γιατί έχουμε μια, νομίζω, υγειονομική χούντα πια στη χώρα μας, η κυβέρνηση αυτή. Έχω το κάθε ένα συνταγματικό δικαίωμα. Και είναι νόμιμο και πηγάζει από πάρα πολλά άρθρα του συντάγματος, αλλά και από την ΕΣΔΑ, ότι εγώ, το δικό μου το κορμί, μου ανήκει και μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω, όπως και αν θέλω να το δώσω να μπουν τα εμβόλια όπως είναι να μπουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε οι εργαζόμενοι, είμαστε πάνω κάτω 57-53, έχουμε προσταφερέσει αυτές τις μέρες, και γιατί ήρθανε και άλλοι ή και γιατί αποχώρησαν. 30 και 31 πάρα πολλοί συναδελφοί μας κάναν το εμβόλιο, γιατί επίστην. Πώς επίστην? Επίστην με κάποιες πλάγιες πιέσεις. Με ρώτησαν και οι άλλοι αν η κυρία Γιαμουστάρη έχει κάνει κάποιες πιέσεις. Σας λέω όχι, πραγματικά όχι. Η γυναίκα προσπάθησε όσο το δυνατόν να πείσει κάποιους. Όμως μπορώ να πω ότι περισσότεροι από εμάς ήμασταν πεπισμένοι από την αρχή ότι δεν θα το κάναμε και εμείς επιμείναμε κιόλας και σταματήσαμε εκεί και είπαμε ναι, θα πάμε δικαστικά, θα προσφύγουμε κατά όλης αυτής της κατάστασης δικαστικά με το δικηγόρο μας. Από εκεί και πέρα, ναι, πιστεύουμε ότι δυστυχώς ασκήθηκαν πιέσεις από κάποια άλλα όργανα μέσα στο νοσοκομείο για να γίνουν αυτά τα εμβόλια. Και γι' αυτό κάποιοι συναδελφοί μας πήγανε τις τελευταίες 2 ημέρες κλαίγοντας και με ψυχική οδύνη να κάνουν αυτά τα εμβόλια.